αξία αυτή με αυτή που είδαμε προηγουμένως, η μηχανή Turing δεξιάς ολίσθησης, δηλαδή μηχανή που όπως παρατηρείται από την παραγωγή, αυτό το οποίο κάνει είναι ότι παίρνει τη συμβολοσυρά εισόδου έτσι όπως είναι πάνω στην ταινία περασμένη, όπου μας λέει βέβαια ότι έχει τη δίεση αριστερά από τη συμβολοσυρά εισόδου, μετά έχει τη συμβολοσυρά ΑΒΒ, μετά έχει τη δίεση και την κεφαλή να δείχνει εδώ. Οπότε λοιπόν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης αυτής της μηχανής θα είναι το εξής. Θα έχω δύο διέσεις αρχικά στα πρώτα δύο κοιλιά της ταινίας, μετά θα έχω την ΑΒΒ και μετά τη δίεση, και εδώ βέβαια θα δούμε πάλι πώς χρησιμοποιούμε τις προγραμματιστικές τεχνικές που είδαμε προκειμένου να μετακινήσουμε την κεφαλή, την είσοδο μου, συγγνώμη, μία θέση δεξιά. Η κεφαλή θα πρέπει να δείχνει εδώ. Τώρα αναμένουμε τι θα γίνει με βάση και το προηγούμενο παράδειγμα που είδαμε. Θα παίρνει ένα τα σύμβολα και θα τα μετακινεί μία θέση δεξιά. Πώς θα γίνεται η μετακίνηση? Με αντιγραφή. Θα διαβάζουμε ποιο είναι το σύμβολο, θα πηγαίνουμε μία θέση δεξιά και θα το αντιγράφουμε. Πάμε λοιπόν να επαληθεύσουμε τη λειτουργία της μηχανής για να εξοικειωθούμε λίγο με τις μηχανές Turing. Οπότε λοιπόν αρχικά η είσοδός μου θα είναι δίεση ΑΒΒ, δίεση και υπογράμμιση εδώ. Και το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της μηχανής αυτής θα είναι καταρχάς ότι θα πάει μία θέση αριστερά. Θα πάει μία θέση αριστερά, άρα η κεφαλή θα πάει να δει το τελευταίο σύμβολο για να το μετακινήσει μία θέση δεξιά, όπως καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα το οποίο έχω αρχικά. Και αυτή τη στιγμή διαβάζουμε ένα σύμβολο το οποίο δεν είναι η δίεση, έτσι. Έτσι λέει η μετάβαση από το L. Και το σύμβολο το οποίο διαβάζω είναι το β, το καταγράφω εδώ και θα γράψω διαδοχικά τις μηχανές που θα τρέξουν, οι οποίες είναι να πάει μια θέση δεξιά, να γράψει το σύμβολο β και να πάει μια θέση αριστερά. Οπότε λοιπόν πάει η κεφαλή μια θέση δεξιά, γράφει το σύμβολο β εκεί που ήταν η δίεση, άρα γράφει το β εδώ, θα κατεβάσω άλλη μια δίεση. Και βεβαίως η κεφαλή θα βρίσκεται ακριβώς εκεί που ήταν πριν, γιατί πήγε μια θέση δεξιά, έγραψε το β και πήγε μια θέση αριστερά. Άρα λοιπόν η κεφαλή θα βρίσκεται εδώ. Μετακινήθηκε λοιπόν και γι' αυτό πήγαινε και μια θέση αριστερά, για να προετοιμαστεί ούτως ώστε στο επόμενο βήμα που θα πάει πάλι μια θέση αριστερά, να μετακινηθεί η κεφαλή στο ακριβώς επόμενο σύμβολο το οποίο πρέπει να αντιγραφεί. Μπορεί να φαίνεται καταχρηστικό αυτό, αλλά βεβαίως αυτή η μηχανή δουλεύει για οποιαδήποτε σύμβολο σειρά με α και β. Έτσι λοιπόν πρέπει να μετακινεί ένα-ένα τα σύμβολα προς τα δεξιά. Το σίγμα είναι και πάλι β που διαβάζω εδώ, οπότε λοιπόν θα τρέξει την ακολουθία μηχανών R, β και L. Άρα σε σχέση με την ακριβώς από πάνω κατάσταση οραματίζεσαι, μετακινείται κεφαλή μια θέση δεξιά, γράφει το σύμβολο β εκεί που ήταν ήδη το β, άρα δεν έχουμε κάποια επίπτωση στην ταινία, και μετακινείται η κεφαλή και πάλι μια θέση αριστερά. Ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι καταχρηστικό, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι πιο έξυπνο, και δεν μπορούμε γιατί πρέπει να πάμε να αντιγράψουμε τα σύμβολα ένα-ένα, έτσι, προκειμένου να δουλεύει με οποιαδήποτε σύμβολο σειρά, όπως λέει η εκφώνηση που περιέχει α και β, όχι μόνο με το παράδειγμα το οποίο μελετάμε. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον επόμενο επαναληπτικό κύκλο. Θα πάμε και πάλι μια θέση αριστερά. Πάμε μια θέση αριστερά λοιπόν, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε ποιο είναι το επόμενο σύμβολο που πρέπει να αντιγράψουμε. Άρα η ταινία μου αυτή τη στιγμή θα έχει υπογράμμιση στο α, θα έχει τα 3β τα διαδοχικά και έπειτα θα έχει τη δίεση στο τέλος. Και τώρα βεβαίως το σίγμα που διαβάζω είναι το α, οπότε οι μηχανές που θα τρέξουν θα είναι R, θα είναι το σύμβολο α και μετά θα πάει και πάλι μια θέση αριστερά. Οπότε για να δούμε το παράδειγμα από πάνω, έτσι πάει μια θέση δεξιά αρχικά, γράφει εκεί πάνω το α και μετά μια θέση αριστερά, άρα η κατάσταση ταινίας μου μετά από την εκτέλεση αυτών των μηχανών θα είναι ακριβώς αυτή εδώ. Και τώρα έχει μετακινηθεί η συμβολοσυρά μου στην πραγματικότητα, στη σωστή θέση. Συνεπώς πάμε να τρέξουμε τον επόμενο επαναληπτικό κύκλο, όπου θα πάει και πάλι μια θέση αριστερά η κεφαλή. Και βεβαίως αυτό εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ήδη κάνει τη δουλειά που έπρεπε. Δηλαδή έχουν μετακινηθεί όλα τα σύμβολα. Αλλά το μόνο που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το α εκεί που είναι στο δεύτερο κελί, να το κάνουμε δίεση και να τερματίσουμε. Οπότε βλέπουμε εκεί τη δίεση, θα πάμε μία θέση δεξιά, έτσι, μία θέση δεξιά. Το αποτέλεσμα της, ακολουθώ τον κλάδο αυτό βεβαίως, γιατί διάβασα δίεση αυτή τη στιγμή. Οπότε πάω μία θέση δεξιά και το αποτέλεσμα είναι ότι υπογραμμίζω αυτό εδώ το α, και αυτή είναι η κατάσταση εδώ της ταινίας μου. Και στη συνέχεια το α αυτό το οποίο μόλις διάβασα λέει, αφού πήγες μια θέση δεξιά, κάνε τώρα τη μηχανή δίεση, η οποία πάει και γράφει δίεση εκεί που βρισκόμαστε. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι αυτό εδώ, και βεβαίως μας καθοδηγεί και το γεγονός
ότι μας λέει ότι η επιθυμητή έξοδος που είναι αυτή εδώ έχει την κεφαλή στο τέρμα της ταινίας, αλλά λοιπόν ερδίεση εδώ πέρα, ερδίεση και το αποτέλεσμα, το τελικό είναι αυτό εδώ, ΑΒΒ, σημειώνω, δίεση και υπογράμμιση. Εδώ έχει υπογράμμιση, δεν φαίνεται. Στην τελευταία δίεση μετακινήσαμε την κεφαλή τέρμα δεξιά στην δεξιότερη δίεση και όντως έχουμε επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα και μέσα από αυτές τις δύο ασκήσεις κατανόησης καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτή η κίνηση που λέει σίγμα διάφορο φύγεση, διάφορο της δίεσης, έτσι. Σίγμα διάφορο της δίεσης κρατάει στην προσωρινή μνήμη ποιο σύμβολο διάβασε προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στη συνέχεια. Και θα είναι ένα από τα δύο βασικά εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι μηχανές Turing. Το άλλο εργαλείο ήταν αυτό που είδαμε στη διάρκεια του μαθήματος, δηλαδή ότι αφήνουμε σημαδάκια πάνω στην ταινία μας προκειμένου να κάνουμε τη δουλειά μας, να θυμόμαστε πού είχαμε σταματήσει προηγουμένως.